Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Τα στοιχεία εις βάρος της είναι πάρα πολλά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ψύχρεμος και ανέκφραστος πέρασε σήμερα το κατόφλι της 18ης ανακρίτριας ο Μάνος Δασκαλάκης για να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Στέκεται πια απέναντι στην μητέρα των παιδιών του. Τα στοιχεία είναι αδιάσυστα, δήλωσε για τη Ρούλα Πισπυρίγκου, ενώ ζητά να λάμψει η αλήθεια και για τα άλλα δύο παιδιά του. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον συνεργάτη μας, ταξίαρχο Θανάση Κατερινόπουλο, τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη και τους δημοσιογράφους μας στα σημεία των εξελίξεων. Προηγουμένως όμως να δούμε το ρεπορτάζ. Οι εξαγριωμένοι πολίτες ξεσπούν μόλις βλέπουν μπροστά τους τον Μάνο Δασκαλάκη να φτάνει στο κτίριο 9 της πρώην σχολής Ευελπίδων. Εκείνος δεν φαίνεται να ενοχλείται. Με το κεφάλι ψηλά, φορώντας μαύρα γυαλιά, μαύρα ρούχα και δερμάτινο τζάκετ, με ύφος αγέροχο και βήμα σταθερό, μπαίνει στο κτίριο. Μία ώρα αργότερα βγαίνει και κατευθύνεται με αποφασιστικότητα προς τους δημοσιογράφους. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μέχρι πρότινος, μέχρι και τελευταία στιγμή, η γυναίκα που υποστήριζε έχει διαπράξει κάτι τέτοιο. Είμαι σοκαρισμένος, τα στοιχεία όμως είναι αδιάσυστα και δηλώσαμε υποστήριξη κατηγορίας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ο Μάνος Δασκαλάκης έφτασε εδώ, στο γραφείο της 18ης τακτικής ανακρίτριας, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του. Έμεινε μέσα στο γραφείο της δικαστικής λειτουργού μία ώρα, εξηγώντας τους λόγους που θα βρεθεί απέναντι από την Ρούλα Πισπυρίγκου. Μέχρι τώρα δεν είχε δώσει το παραμικρό υπόδειγμα ότι έχει κάνει, το παραμικρό δείγμα ότι έχει κάνει κάτι, ήταν υπόδειγμα μητέρας. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ακόμα κανένας από την οικογένειά μας. Και περιμένουμε να λάμψει η αλήθεια και για τα άλλα δύο παιδιά. Και είμαστε απόλυτο συνεργάσιμοι με τις αρχές γι' αυτό. Σας τονίζω ότι ήταν υπόδειγμα μητέρας προς όλους εμάς τις στιγμές που ήμασταν μπροστά με τα παιδιά. Δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Είναι αλήθεια ότι έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά και μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού και δεν έχετε απαντήσει? Επικοινώνω στην πρώτη μέρα, ναι, τις υπόλοιπες δεν απάντησα. Αν αυτή τη στιγμή σας βλέπει και σας ακούει η μητέρα των παιδιών σας, έχετε να της πείτε? Δεν έχω να πω τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Ο συνήγορος της λέει, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αλλάξατε γνώμη 24 ώρες μέσα σε ένα 24ωρο. Τα στοιχεία εις βάρος της είναι πάρα πολλά. Ανέκφραστος, χωρίς να σπάει η φωνή του στιγμή, απαντάει στις ερωτήσεις και για τις άλλες δύο ψυχούλες, τη Μαλένα και την Ήρυδα, που έφυγαν από τη ζωή. Καλό είναι να περιμένουμε τις αρχές να δούμε τι θα ακολουθήσει. Μέχρι τώρα είχαμε δύο ιατροδικαστικές αποφάσεις που δεν μας είχαν δώσει την παραμικρή υποψία ότι είναι εγκληματική ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν παθολογικά τα αίτια. Και αυτό κυνηγάγαμε τόσα χρόνια για τη Μαλένα κυρίως, να πάρουμε μια απάντηση. Και με αυτά πορευόμασταν. Ο Μάνος Δασκαλάκης ρωτήθηκε και για το θάνατο της 69χρονης πιτονικοκυράς του. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, το ερευνούν οι αρχές, θα αποδειχθεί και για αυτό. Την αδελφή της, τι έχετε να πείτε για την αδελφή της? Δεν έχω να πω τίποτα για κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο. Έχετε καταθέσει αίτηση διαζυγίου? Όχι, όχι. Θα το κάνετε. Δεν μας ενδιαφέρει το αίτημα διαζυγίου αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει αλήθεια για τα παιδιά. Η σημερινή κίνηση του Μάνου Δασκαλάκη να βρεθεί και νομικά απέναντι στη Ρούλα Πισπυρίγκου σηματοδοτεί και την πλήρη ρήξη ανάμεσα στο ζευγάρι. Είμαι απογοητευμένη από τη στάση του, δηλώνει η κατηγορουμένη στο Star μέσα από τη φυλακή. Η σημερινή παρουσία του Μάνου Δασκαλάκη στην ανακρίτρια ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για την Ρούλα Πισπυρίγκου. Πίστευε ότι θα ήταν στο πλευρό της, αλλά διαπιστώνει ότι είναι πλέον απέναντί της. Η πρώτη αντίδρασή της ήρθε ελάχιστα λεπτά μετά τις δηλώσεις του ενδιαστάσεις σύζυγου της. Για ποιο λόγο άλλαξε η στάση του σε μία ημέρα? Λυπάμαι, αισθάνομαι απογοήτευση και τίποτε άλλο. Με παρατάει και στρέφεται εναντίον μου ενώ εγώ κατηγορούμε άδικα. Μέχρι χθες έλεγε άλλα. Ο εντολέας μου μετά το αρχικό σοκ που υπέστη είναι πλέον πεπισμένος ότι ο θάνατος του Τζορτζίνας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Και ότι πίσω από αυτήν την εγκληματική ενέργεια είναι κατηγορουμένη. Πρόκειται περί μιας στιγμής δολοφονίας. Ρούλα Πισπυρίγκου επικοινώνησε με τον δικηγόρο της τη στιγμή που ο Μάνος Δασκαλάκης έφευγε από το γραφείο της ανακρίτριας. Δεν υπάρχει ανταπόδοση πυρών. Δεν περίμενε και δηλώνει απογοητευμένη για το γεγονός ότι δέχεται κατηγορίες από τον ίδιο της το σύζυγο που έχει αποσύρει ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη, σύμφωνα με την ίδια,
την ηθική του υποστήριξη και συμπαράσταση που την είχε ανάγκη. Στην απολογία της, η Ρούλα Πισπυρίγκου παραδέχτηκε ότι η σχέση της με τον Μάνο Δασκαλάκη είχε σκαμπανεβάσματα από το θάνατο της Μαλένας και μετά. Όταν λέτε σκαμπανεβάσματα, τι εννοείτε? Εννοώ τα συνηθισμένα που έχουν όλα τα ζευγάρια. Δηλαδή, ο Μάνος έφευγε και μετά ερχόταν στο σπίτι. Και εγώ επίσης έχω φύγει από το σπίτι και έχω επιστρέψει. Αυτές τις κρίσεις στο γάμο σας πώς τις αντιμετωπίζατε? Όπως όλος ο κόσμος. Υπήρχε ένταση, κλάμα, παρακάλι, γιατί υπήρχαν συναισθήματα. Υπήρχαν όμως και τα παιδιά μας και αυτά ήταν πάντως συνδετικός κρίκος. Και οι δύο αντιδρούσατε το ίδιο σε αυτές τις κρίσεις? Όχι το ίδιο, εγώ ήμουν πιο συναισθηματική, ενώ ο σύζυγός μου θα μπορούσα να πω ότι είχε πιο βαριά συμπεριφορά. Ο Μάνος Δασκαλάκης ως πατέρας της Τζορτζίνας έχει ένομο συμφέρον να υποστηρίξει την κατηγορία. Πρακτικά η σημερινή του κίνηση σημαίνει ότι σε κάθε νομική διαδικασία από εδώ και πέρα θα βρίσκεται απέναντι από τη Ρούλα. Δηλώνει επί της ουσίας ότι πλέον είναι αντίδικη και ότι δεν θέλει να έχει επαφή μαζί της. Η ρήξη έχει έρθει ανάμεσα στο ζευγάρι. Με τη Ρούλα Πισπυρίγκου να αφήνει εχμές εναντίον του. Είμαι αθώα με αποδείξεις και είμαι στη φυλακή και άλλοι έξω κάνουν πάρτι. Περιμένω με ενδιαφέρον να μάθω τα αποτελέσματα των ερευνών για τα άλλα δύο παιδιά μας, δηλώνει ο Μάνος Δασκαλάκης. Επιβεβαίωσε μάλιστα στην ανακρίτρια ότι η Τζορτζίνα θάφτηκε με το τάμπλετ, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για τυχόν ανάκτησή του. Ήταν μια επιθυμία της κατηγορουμένης και στα άλλα δύο παιδάκια να θαφτεί κάποιο προσωπικό αντικείμενο μαζί τους. Στα δύο προηγούμενα παιδάκια έχει θαφθεί ένα αρκουδάκι. Στην Τζορτζίνα ζήτησε, προκαλεί κάποια περιέργεια, να θαφθεί και το τάμπλετ. Η μητέρα της Ρούλας Πισπυρίγκου, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, εκφράζει και εκείνη την έκπληξή της για την αλλαγή στάσης του πρώην γαμπρού της. Μέσα στη φυλακή της είπε, θα κάνω όλα ψέματα και πίσω σου θα είμαι εγώ. Υπήρχε πάντα συνεννόηση μεταξύ τους. Τα τηλέφωνα ήταν άπειρα κατά τη διάρκεια αυτή, μέχρι να συλληφθεί η Ρούλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση του, αλλά και δεν είμαι εδώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω για τον κύριο Δασκαλάκη. Τον αγαπάει παθολογικά. Και το παιδί μου εκείνη τη στιγμή είναι στις φυλακές. Ο κύριος Δασκαλάκης είναι έξω. Κύριε, το παιδί μου διώκεται. Θανάση, θα ξεκινήσουμε με τη στάση του κυρίου Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος μίλησε για αδιάσυστα στοιχεία. Δεν γνωρίζουμε από πού πρόλαβε να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Του είπε κάτι τόσο σοβαρό η ανακρίτρια τη λίγη ώρα που έμεινε στο γραφείο της? Καταρχήν είδαμε έναν θλιμμένο πατέρα, ταλαιπωρημένο πατέρα, αλλά με ένα ύφος ηθοποιού Hollywood. Αυτό έδειξε η εμφάνισή του. Είδαμε βέβαια να κάνει και δηλώσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, Μάρα, μίλησε για αδιάσυστα στοιχεία, μια λέξη καθαρά νομική, μπερδεύτηκε και λίγο στα λόγια του, ξαναείπε αυτό το οποίο έπρεπε να πει. Δεν τον κατηγορούμε τον άνθρωπο για κάτι, αλλά αυτό το ύφος του κυρίου Δασκαλάκη δεν φαίνεται ύφος πικραμένου πατέρα που αγωνιά να μάθει την αλήθεια. Πικραμένο, λυπημένο, στενοχωρημένο, ανθρώπου με αγωνία, καθόλου. Πιστεύεις ότι τα όσα είπε στους δημοσιογράφους ήταν μια δήλωση η οποία είχε ετοιμαστεί από το δικηγόρο του πριν? Η έκφραση όλη και η αλληλουχία των λέξεων δείχνει ότι ήταν μια έτοιμη δήλωση την οποία αποστήθησε και είπε μπροστά στις κάμερες. Νομικές εκφράσεις χρησιμοποίησε. Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη σημερινή στάση του Μάνου ήρθε από την αδερφή της Δήμητρα. Μιλώντας αποκλειστικά στο Σταρ και την Μαρία Λεβιζοπούλου, δήλωσε παγωμένη, αφήνοντας υπονοούμενα εναντίον του. Για το συγκεκριμένο άνθρωπο έχω παγώσει. Εδώ και αρκετό καιρό, οπότε δεν με εκπλήσει τίποτα από αυτόν τον άνθρωπο. Θα έχει τους λόγους του για να το κάνει αυτό, οι οποίοι λόγοι σε εμάς δεν έγιναν ποτέ αντιληπτοί. Δεν μας έδωσε ποτέ κανένα δείγμα ότι μέχρι και τελευταία στιγμή είμαι δίπλα στη Ρούλα. Αυτό έλεγε. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος έχει τραβήξει την πορεία του, καλά κάνει, είναι δικαίωμά του να το κάνει αυτό, αλλά θα υποστεί και τη συνέπειση. Δηλαδή τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Μιλάμε για ένα θέμα που έχει γίνει χαμός. Δεν μπορεί απλά να πηγαίνει κάποιος και λέει, εγώ είμαι αντίθετα, είμαι όλα οκ. Okay. Τώρα ουσιαστικά αποδέχεται την κατηγορία που αποδίδουν στη Ρούλα.
Ρωτήστε τον ίδιο να δούμε τι θα απαντήσει. Δηλαδή, γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι ανεξήγητη. Ανεξήγητη, δηλαδή, όποιον και να έχω ρωτήσει, πέστε το σύννεφο. Είναι σοκαρισμένη γιατί κατηγορείται άδικα. Ένας απλός άνθρωπος, αν πάρει τη δικογραφία και τη διαβάσει, θα καταλάβει. Θα καταλάβει πολλά. Η Ρούλα, το λέω και θα το ξαναλέω, είναι εκεί που είναι για την κοινή γνώμη και όλο αυτό που έχουν δημιουργήσει κάποιοι συνάδελφοί σας. Η αιμονή και η εμπάθεια να στοχοποιήσουν τη Ρούλα, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν το δέχεσαι ότι βρέθηκε ουσία η οποία ερευνάται από τις αρχές, γιατί αυτό δεν είναι κατασκεύασμα. Βεβαίως και το δέχομαι ότι έχει βρεθεί ουσία. Αλλά με βάση τον απεινιδωτή και τη δικογραφία, δεν ήταν η Ρούλα. Δεν τη χορήγησε η Ρούλα και η δικογραφία να μην το έκανε τόσο ξεκάθαρο. Πάνω το ίδιο θα σας έλεγα. Δεν θα το έκανε ποτέ. Μα ποτέ και ειδικά Τζίνα. Η Τζορτζίνα ήταν το μισό του εαυτού της. Το παιδί που την έκανε μάνα, ήταν το παιδί που το είχε όλη μέρα για 9 χρόνια δίπλα της. Η Ρούλα είναι αποφασισμένη όντως θα την προχωρήσει τη διαδικασία του διαζυγίου. Δηλαδή πόσο να χτυπηθεί ακόμα αυτή η γυναίκα και πόσο να αντέξει. Έχει χάσει 3 παιδιά, δεν την έχει αφήσει κανένας. Όταν λέω κανένας, εννοώ κανένας από όσους έπρεπε να την έχουν αφήσει να ξεσπάσει. Δεν την έχει αφήσει να πεθύσει. Ακόμα και τώρα, τις τελευταίες μέρες που ήμασταν μαζί, δεν είχε καταλάβει ότι η Τζορτζίνα είχε φύγει από τη ζωή. Δεν του διχόταν. Νόμιζε ότι είναι στο νοσοκομείο και ότι θα πάω αύριο να τη δω. Δεν μπορούμε όμως να τη δικάσουμε επειδή είναι σκληρή σαν άνθρωπος. Είναι ο χαρακτήρας της, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, να τη σκοτώσουμε. Ήταν πάντα η δυναμική της οικογένειας, η σκληρή της οικογένειας. Δηλαδή. Δεν είναι του χαρακτήρα της το να κλαίει και να κλαψουρίζει και να κάνει και να ράνει για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Για δεύτερο 24ωρο, η Ρούλα Πισπυρίγκου κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Για τη συμπεριφορά της αλλά και την απογοήτευσή της για κάποιες τηλεφωνικές κλήσεις που έμειναν αναπάντητες, θα μας ενημερώσει τώρα ο Λάμπρος Δεμερτζής. Δεύτερη μέρα της 33χρονης στις φυλακές Κορυδαλλού λοιπόν και χθες κατά τη διάρκεια της βραδιάς ζήτησε από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της Βάρδιας να κάνει 2 τηλεφωνήματα. Να σου πω Μάρα πως όταν πηγαίνει στο καρτοτηλέφωνο οι άλλες κρατούμενες δεν βρίσκονται στο χώρο για λόγους ασφαλείας. Το αίτημά της λοιπόν για να τηλεφωνήσει έγινε δεκτό. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες επέστρεψε απογοητευμένη στο κελί της καθώς δεν κατάφερε να συνομιλήσει. Πιθανόν να προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Μάνο Δασκαλάκη προκειμένου να μάθει τις προθέσεις του αλλά και τι θα καταθέσει στον ανακριτή σήμερα, να ενημερωθεί δηλαδή από τον ίδιο και όχι από τα μέσα ενημέρωσης. Να σου πω πως έχει τις εξάρσεις της κατά τη διάρκεια του εγκλισμού της όπως πληροφορούμαστε, ωστόσο είναι συνεργάσιμη, αλλά θα λέγαμε ότι κατά τη διάρκεια του προαυλισμού της, που γίνεται άλλες ώρες από τις υπόλοιπες κρατούμενες, επιλέγει να προσπαθεί να έρθει σε επαφή τηλεφωνικά με τα συγγενικά της πρόσωπα. Ο συνήγορός της αναμένεται να έρθει αύριο το πρωί ώστε να αιτηθεί την υποόρους αποφυλάκησή της που θα σχετίζονται πιθανότατα και με την ψυχολογική της κατάσταση. Τέλος, να σου πω ότι περιμένει την έγκριση από το Συμβούλιο Φυλακών για το αίτημά της για επισκεπτήριο, όπου θα δει τη μητέρα της και την αδελφή της, όπου εκτός από τα προσωπικά αντικείμενα θα της φέρουν όπως έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή και μία τηλεόραση, καθώς η ίδια δεν διαθέτει τα χρήματα. Μάρα. Δεν διαθέτει χρήματα για να πάρει τηλεόραση από τώρα. Προφανώς θέλει να παρακολουθεί εκπομπές και δελτία ειδήσεων, να δει τι λέγεται για εκείνη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Λάμπρο. Ακριβώς, θέλει να έχει αυτή την επικοινωνία γιατί προφανώς μιλάει με την οικογένειά της, με την αδερφή της και τη μητέρα της, αλλά θέλει να βλέπει και τι μεταδίδουν τα δελτία ειδήσεων, οι εκπομπές, όλα αυτά να έχει μία άποψη και η ίδια. Ας ακούσουμε τι δήλωσε σοφρονιστικός υπάλληλος. Για λόγους ασφαλείας δικούς τους δεν τους επιτρέπεται να έχουν αναπτήρες, δηλαδή τσίγαρα. Μήπως βάλει κάποια φωτιά, κάψει τα στρώματά της και ταυτόχρονα δημιουργήσει έναν κίνδυνο για τη ζωή της. Όσο οι αστυνομικές αρχές αναζητούν το κίνητρο στην υπόθεση της Πάτρας, τόσο πέφτουν πάνω σε μαρτυρίες που έχουν πάνω κάτω το ίδιο μοτίβο. Την απόλυτη αιμονή που φέρεται να είχε η Ρούλα Πισπυρίγκου για τον Μάνο Δασκαλάκη. Γεγονός που την έκανε να τρέχει σε χαρτορίχτρες, καφετζούδες και Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμη και τις ημέρες που κίδευε τα παιδιά της. Ήταν η Διαρανά. Ήθελε πολύ τον Μάνο. Δεν θα μπορούσε μακριά της. Το θέμα ήταν μόνο ο Μάνος.
αν θα ξαναταβρούνε, αν έχει γκόμενα. Για τα μάτια του Μάνου Δασκαλάκη, η Ρούλα Πισπυρίγκου έφτανε στα άκρα από την αρχή της θυελλώδους σχέσης τους, λένε οι άνθρωποι που τους γνώριζαν. Μετά το χαμό της Μαλένας, ο Μάνος έφυγε για πρώτη φορά από το σπίτι και οι υποψίες της για τρίτο πρόσωπο και μάγια την οδήγησαν σε χαρτορίχτρες. Της είπα ότι είσαι χειριστική, είστε απότομη, γι' αυτό έφυγε ο Μάνος. Της είπα ότι θα τα βρίσκετε, θα ξαναχωρίζετε. Της είπα πρόσεξε, δεν υπάρχει μαγεία και το μόνο που βλέπω εγώ ότι θα έχει κι άλλους θανάτους στο σπίτι σου. Πρόσεξε. Και με αυτή την αρρώστια, το υπερβολικό, αυτό το αρρωστημένο. Πάντα γύρω από το Μάνο. Μόνο ο Μάνος είναι ενδιαφέρον. Έλεγε το δικό της ότι τους έχουν κάνει μαγεία. Της είπα, αν ομίλησε κάτι τέτοιο, πήγαινε στην ιερέα. Μια ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι πρόσφατα έδειχνε μια γυναίκα που είχε έντονο ενδιαφέρον για την εμφάνισή της. Διευθύνσεις από κομμωτήρια, γυμναστήρια και κέντρα αισθητικής, πολλά από τα οποία επισκεπτόταν συχνά, λένε οι μαρτυρίες. Γενικά αυτή η γυναίκα θα την παρουσιαζόταν με του άντρε. Τον ζήλευε, είναι πάρα αλήθεια. Πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Πότε δούλεψε αυτή με τα κομματήρια που πήγαιναν να φτιάχνετε για να αναρριφθεί στο Μάνο. Εγώ το λέω, ο Μάνος είναι ωραίο παιδί. Πλούσιες δεν ξέρω άμα ήταν. Λίγο καιρό μετά την ανακοπή της Τζορτζίνας που της προκάλεσε εγκεφαλοπάθεια και ενώ έχει ήδη χάσει δύο παιδιά, η Ρούλα Πισπυρίγκου πήγε για σπα και μασάζ με τον Μάνο Δασκαλάκη. Είχαν έρθει στο μαγαζί μου μετά το μεγάλο επεισόδιο της Τζορτζίνας, τότε που οι γιατροί την επανέφεραν. Του λέω, τι έγινε ρε Μάνο με το παιδί, και μου απαντάει, άστα φίλε μου, σακατεύτηκε το παιδί. Φαινόταν βαρύς, στενοχωρημένος. Η Ρούλα είχε το κεφάλι κάτω. Δεν μιλήσαμε. Επισκέφθηκε κομμωτήριο ακόμη και λίγα λεπτά πριν την κηδεία της Τζορτζίνας για να ισιώσει τα μπουκλωτά μαλλιά της, όπως φαίνεται και στα πλάνα που εξασφάλισε η ανταποκρίτρια του Σταρ στην Πάτρα, Κωνσταντίνα Τσεγκενέ. Λίγες ημέρες μετά το τελευταίο αντίο στη Τζορτζίνα, η Ρούλα Πισπυρίγκου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη «Αλήθειες με τη Ζήνα». Και εκεί η εμφάνισή της συζητήθηκε. Καθόταν σε απόσταση αναπνοής από τον Μάνο, είχε πίρσινγκ στο ανοχύλος και καφέ μανικιούρ, τελευταία τάση της μόδας. Μετά τη σύλληψή της, φόρεσε αθλητικά και προσπάθησε να κρύψει το αγριεμένο βλέμμα της πίσω από την κουκούλα. Θανάση, ποιο είναι το σχόλιο σου για τις μαρτυρίες που έρχονται βροχή κατά αποκλειστικότητα, με δεδομένο ότι ακούσαμε νωρίτερα πως κάποιοι δεν την άφησαν να πενθήσει? Είναι μια φράση έτσι κρίσιμη που ήθελα να σχολιάσω. Να πενθήσει ποιος? Κάποια η οποία μετά από κάθε θάνατο έκανε τις εκδρομές της από εδώ και από εκεί, κάποιο ζευγάρι που έψαχνε καλά εστιατόρια να φάει, κάποιο ζευγάρι, κάποια που έτρεχε, λέει, σε καφετζούδες και χαρτορίχτες. Εκεί εντάξει, τουλάχιστον δεν νομίζω ότι κουραζόταν πολύ, γιατί στο στενό της περίγυρο έχει πανελλήνιας εμβέλειας χαρτορίχτες και καφετζούδες. Εκτός και δεν είχε εμπιστοσύνη, επειδή ήταν στο στενό περίγυρο και πήγαινε αλλού. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Εγώ αυτό έχω να πω. Προσβάλλουν την νοημοσύνη όλων μας, πρωτίστως των γονέων του ελληνικού λαού. Καταγγελίες για κακοποίηση της Τζορτζίνας από τους γονείς της ήδη από το 2014 έφτασαν στην Εισαγγελία Πατρών. Ο Μάνος Δασκαλάκης διέψευσε τα πάντα, ενώ από το χαμόγελο του παιδιού μιλούν για αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου που επισκέφθηκαν το παιδί ένα μήνα μετά την εισαγγελική παραγγελία. Η Τζορτζίνα κλείνει τα 3 της χρόνια και φυσάει τα κεράκια της πλάι στη μητέρα της, που τώρα κατηγορείται ότι την δολοφόνησε, και τις φίλες της που της εύχονταν να ζήσει μέχρι τα 100 της χρόνια. Από τότε η πανέξυπνη μικρή, σύμφωνα με όσους γνώριζαν το παιδί, που αναρωτιούνται στην αστυνομία αν είδε κάτι και γι' αυτό κατηγορείται η μητέρα ότι την έβγαλε από τη μέση, φαίνεται ότι περνούσε δύσκολα στο σπίτι της Πισπυρίγκου. Ότι την κακοποιούσαν ίσως και άτομα του στενού της συγγενικού περιβάλλοντος. Το πρωί ο πατέρας της διέψευσε τα πάντα. Στην πρώην πεθερά σας, τέλος πάντων, μίλησε για κακοποίηση δύο φορές της Τζορτζίνας το 2014. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχει έρθει κοινωνική υπηρεσία από μια κλήση που είχε λάβει. Γνωρίζουν οι ίδιοι από το αρμόδιο τμήμα τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η μία φορά η άλλη. Η άλλη έχει πάει στο Καραμανδάνιο το παιδί για κάποιο δερματικό, κάποιες μελανιές
Υπάρχει δηλαδή αυτό στο νοσοκομείο. Υπάρχει αποδεδειγμένα. Οτιδήποτε είναι αποδεδειγμένο και στα νοσοκομεία και στις αρμόδιες αρχές. Είχε προηγηθεί καταγγελία από τη μάνα της Ρούλας Πισπυρίγκου, υπονοώντας τους γονείς του Μάνου. Το ίδιο μου το παιδί πήρε το παιδί της, εφόσον το είχε αφήσει κάπου που ήταν πολύ συγγενικό το πρόσωπο, και το βρήκε μελανιασμένο. Και φεύγει πάλι στο Καραμαντάνιο, το εξετάζουν οι γιατροί, αυτό έγινε δύο φορές από το ίδιο πρόσωπο. Το πρωί του Μάνου ήταν για να δημιουργηθεί. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, επιβεβαιώνει ότι υπήρχε ανώνυμη καταγγελία κακοποίησης για την Τζορτζίνα. Ότι ο σύζυγος με τη σύζυγο και περισσότερο η σύζυγος κακοποιούν, χτυπούσε συγκεκριμένα η συγκεκριμένη γυναίκα το 9 μηνών παιδί. Η καταγγελία έγινε στις 22 Αυγούστου του 2014. Στις 25 η καταγγελία πηγαίνει στην Εισαγγελία Πατρών με την ένδειξη επίγον. 27 Αυγούστου η Εισαγγελία ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και μετά από ένα μήνα, την 1η Οκτωβρίου, οι κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου επισκέπτονται την Τζορτζίνα αφού πρώτα κλείνουν ραντεβού με την οικογένεια Δασκαλάκη. Στο Δήμο και συγκεκριμένα στον τομέα βοήθεια στο σπίτι εργάζεται η γιαγιά της Τζορτζίνας, Ελένη Λεγάτου, που μιλά για κακοποίηση της εγγονής της. Η κοινωνική λειτουργός δεν βρίσκει τίποτα μεμπτό και στέλνει την έκθεση στην Εισαγγελία Πατρών. Όλο στο σπίτι ήταν περιποιημένα. Στο παιδί δεν εντοπίσαμε κανένα πρόβλημα. Όμως, γιατί άργησαν τόσο πολύ να ελέγξουν το παιδί οι υπηρεσίες του Δήμου? Ακόμα και αν είχε μελανιές ή άλλα χτυπήματα η Τζορτζίνα, θα ήταν ορατά μετά από ένα μήνα? Απαράδεκτα όσα έγιναν, λέει η Εισαγγελέας Πατρών. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μόλις ενημερωθήκαμε. Έγιναν απαράδεκτα πράγματα. Άργησαν ιδιαίτερα. Η μικρή Τζορτζίνα έζησε δυστυχώς μια σύντομη και βασανισμένη ζωή. Από όταν ήταν λίγων μηνών μωράκι είχε κακοποιηθεί και μάλιστα είχε μεταφερθεί τόσο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο όσο και στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ από την Πάτρα. Καλησπέρα Μάρα, κυρίες και κύριοι. Το παιδάκι, το κοριτσάκι δεν έχει συμπληρώσει παρά μόνο λίγους μήνες ζωής και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις καταγγελίες περνούσε ένα μαρτύριο. Η πρώτη φορά λοιπόν ήταν το Γενάρη του 2014, λίγες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα. Την ώρα λοιπόν που τα υπόλοιπα παιδάκια χαίρονται με τα παιχνίδια τους, η μικρή Τζορτζίνα μεταφέρεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με εκχυμώσεις, μόλοπες στο σώμα από ό,τι μαθαίνουμε. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2014, ανώνυμη καταγγελία, κραυγή αγωνίας στο Χαμόγελο του Παιδιού. Κάντε κάτι, το κοριτσάκι υποφέρει, κακοποιείται. Πάμε λοιπόν 26 Οκτωβρίου του 2014, ώρα 2:23 το μεσημέρι. Το παιδί φτάνει εδώ, μεταφέρεται στο σύμφωνα με πληροφορίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο με συμπτώματα βαριάς δηλητηρίασης από καπνό και από νικοτίνη. Ρώτησα γιατί ξεχωριστά ο καπνός και νικοτίνη. Καπνό σημαίνει αναρρόφηση καπνού και νικοτίνη σημαίνει ότι το παιδάκι πιθανότατα